Έλα, με σκλαβώνετε τώρα. Με σκλαβώνετε. Σταματήστε λίγο. Σταματήστε. 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 Αυτή η αυθόρμητη αγάπη. Άλλο λίγο. Αυτή η αυθόρμητη αγάπη. Αυτό πράγμα. Κοίτα. Εντάξει. Δεν μπορώ να του σταματήσω. Τζούλια, έλα. Καλωσορίζω και εγώ στο τροφό της νίκης. Ένα θα σου πω που μου είχε σήμερα. Τρομερό, τρομερό. Και δεν το περίμενε. Με παίρνει τηλέφωνο πριν έρθουμε εδώ πέρα κτλ. Γιατί είχα πει λέω ξύπνησε με σε παρακαλώ. Αυτές τις μέρες έχω ζωρθεί πολύ. Δεν προλάβω να έρθω να κάνουμε τροχό της τύχης. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει έλα, Νόβα. Και λέω να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ φορά. Ενώ αν σου έλεγα πάμε να παίξουμε τι θα έλεγες. Έρχομαι αμέσως, φύγαμε. Έχω μαζί μου τον φίλο μου τον Άλκη, τον Ανδρέα και τη Βανέσα. Κορτσάρα μου, τι κάνεις. Καλά. Good. Λοιπόν, θα παίξουμε μια λεξομαχία, να δω τι κουμάσια είσαστε. Πρώτα, με μια κατηγορία που θα σας δώσει τώρα τα κορίτσια μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και θα ξεκινήσουμε με κάτι παιδικό για τους μικρούς μας φίλους. Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε. Πατήστε το μπάζερ μόλις το βρείτε. Ωπα, πάτησαν όλοι το κουμπί, αλλά ήταν λίγο πιο γρήγορος ο Άλκης, ο φίλος μου. Πες το. Ελευθερώσα τον Willy. Ελευθερώστε τον Willy. Μπράβο! Σας καλωσορίζω. Επιτρέπετε έτσι να πάω λίγο στο κορίτσι μου πρώτα. Δηλαδή η πρώτη σε ξεχυλίζει. Είναι η Βανέσα μας που είναι εδώ μαζί μας. Σε καλωσορίζω, κορίτσι μου. Τι κάνεις. Καλά. Έτσι που φανατικούς οπαδούς εδώ. Θέλω να πω κάτι που το παρατήρησα. Με ποιους είσαι εδώ ακριβώς. Είμαι με τον αδερφό μου και τη μητέρα μου. Είναι αδερφός σου λοιπόν. Ο αδερφός είναι Ιαπωνέζος. Όχι. Γιατί έχει είναι σαμουρά εντυμένος. Αυτό το ντολμαδάκι του το φτιάξε εσύ, επάνω. Σήμερα όχι, αλλά γενικά ναι. Γενικά, είσαι φτιάξει τα μαλλιά του αδερφού σου. Είμαι κομμότρια. Ποια άλλη είναι θύματά σου. Όλη η οικογένεια. Όχι, καημένο μου. Έχουν μείνει πίσω οι άλλοι, δεν μπορούσαν να βγουν σήμερα, του τα έχει κάψει όλα. Σε σένα θα έρθω, Βανέσα, να νιώσω ασφάλεια. Λοιπόν, καλώς όρισες, κορίτσι μου. Ο Άλκης μας. Εγώ το μόνο που ξέρω για τον Άλκη και θα το πω τώρα. Επειδή έρχονταν εδώ στο καπαστούντι, τον άκουσα, ήρθε μια σαγκαρά, κακρά, κακρούκα, τον άφησα απ' έξω, σπρώξανε 10 εδώ φίλοι από το κοινό, το βάλαμε μέχρι το πάρκινγκ, δεν έχει να φύγει. Έτσι το θυμήθηκες. Πού το θυμήθηκα. Σίγουρα δεν έχει αυτοκίνητο σαν το Peugeot έχω... 108. Άγια σου, αυτό ήθελα να πω. Καλή επιτυχία, Άλκη μου. Καλά, ευχαριστώ. Και τώρα θέλω να σας γνωρίσω τον άνθρωπο που κάνει, που ντουμπλάρει το βουνό στο Game of Thrones, ναι, είναι ο Ανδρέας. Καλησπέρα. Ανδρέα, με τόσο μπόι, τι πρέπει να ξέρουμε για σένα, πού σε εξυπηρετεί το μπόι, εκτός ότι κατεβάζεις από τα ντουλάπια από τα πάνω τα πάντα πιο εύκολα στο σπίτι. Λίγο μπασκετάκι με τους φίλους. Λίγο μπασκετάκι με τους φίλους. Έπαιζες από παλιά που ήσουν σε πιο αθλητική κατάσταση. Το λέγατε τώρα δεν σε κόβω, δεύτερο δεκάλεπτο. Πόσο βγάζεις τώρα. Εκεί, καλά είσαι, στα 15 λεπτά. Να το διευκρινίσω, παίζετε μπασκετάκι με τους φίλους σου στο σπίτι, στην περιχνομηχανή ή παίζετε κανονικό. Λοιπόν. Ανδρίκο μου, σε καλωσορίζω και εσένα. Και οι τρεις παίκτες είναι εδώ. Τα πάντα όλα θα γίνουν αμέσως τώρα, πρώτος γύρος. Στο πρώτο γύρο θα παίξει πρώτος ο Άλκης. Θα πάρει και την κατηγορία τώρα από την Τζούλια. Είναι μια κατηγορία. Συνθετή. Τι κατηγορία έχουμε τώρα, πώς ξεκινάμε. Όχι, εύκολη είναι. Θα πρέπει να βρείτε δύο πρόσωπα που έχουν κοινό όνομα. Τζούλια Νόβα, Τζούλια Ρόμπερτς. Έτσι. Μόνο που δικιά μας είναι καλύτερη από την Τζούλια. Έχει γεράσει η Τζούλια Ρόμπερτς μεταξύ μας. Έχουμε και λέμε. Επάνω είναι το μικρό όνομα, κάτω είναι τα δύο διαφορετικά επίθετα. Τώρα είναι άνδρας, είναι γυναίκες, δεν ξέρουμε τι είναι, Άλκη θα το μάθουμε. Σου εύχομαι καλή τύχη. Ανοίγεις το χώρο. Πάμε, Άλκη! Ευχαριστώ πολύ. Είναι 40 ολόκληρα ευρώ. Το σίγμα. Ένα σίγμα, 40 ευρώ, ξαναγύρισε το τροχό της τύχης.
Καλή περίπτωση. Για σένα παίζουμε ένα σύμφωνο τώρα. Το λάμδα. Αυτό ήταν που δεν έπρεπε να πεις. Okay. Λοιπόν, θα παίξεις για πρώτη φορά. Φρόντισε να τελειώσεις όλο το γύρο μόνος σου. Μπορείς, Ανδρέα, και να μην μπορείς, μπορεί να επιβληθεί σε μένα τουλάχιστον. Έλα. Ναι. Ο Ανδρέας είναι τύπος που δεν θέλει να τον θυμώσει με τίποτα. Ω, τώρα, άντε να του τα εξηγήσω εγώ. Αυτό, όχι, μπράβο! Ναι! Παναγία μου, Παναγία. Αν ήμασταν κοντά, να γίνουμε άτυχοι. Και ήμουν έτοιμος, λέω, θα τον γυνατέψω τώρα με το καλημέρα. Ευτυχώς, έπεκατσε στο δωράκι. 2,79, Ανδρέα, ήμουν σίγουρος για σένα. Το νι, Νίκος. Για ένα κινητό τηλέφωνο MLS MX4G, παρακαλώ, με καινοτομία safe, δικό σου πάρτο. Όπως καταλαβαίνετε, σε αντίθεση με τους άλλους παίκτες που ζορίζονται, ο Ανδρέας θα σηκώσει το γερανό και θα πάρει το κινητό από τον τροχό της τύχης. Σηκώσει το γερανό σου. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, δούλεψε τα γκάνα. Και με τα δύο χέρια. Πάμε πάλι. Αυτό είναι μπουλντόζα. Έλα. Θυμάσαι, Ανδρέα, ποιος έλεγε την ατάκα. Είσαι μπουλντόζα. Το θυμάσαι, ταινία. Ράκος 14. Ήμουνα μικρός. Ήσουνα μικρός. Εγώ, να ξέρεις, Ανδρέα, έχω δει μέχρι και τα πρώτα 13 Ράκος, πριν το 14 με το Στάθη Ψάλτη. Λοιπόν, για 150 ευρώ είναι μεγάλη ευκαιρία να βγάλεις τώρα κανένα 500 και βάλε. Το μη. Όχι, ρε φίλε, τώρα που ήταν 150 ήταν καλή ευκαιρία. Δεν πειράζει, θα σας γνωρίσουμε όλους ως παίκτες, γιατί και η Βανέσα μας παίζει τώρα για πρώτη φορά. Καλή τύχη, Βανέσα. Μπράβο σου. Το μπράβο είναι για την τύχη σου, έτσι, γιατί ήσουν στο όριο. Θέλω να σου δώσω όντως την δωρεπιταγή. Κάνε μια τυπική διαδικασία, πες με ένα σύμφωνο. Το πι. Εάν υπάρχει πι, έχεις φύγει για τυνιακό για έπιπλα 300 ευρώ. Νόνο. Άλκη, άξαφνο ήτανε, ξαναπαίξε. Πολύ σπάνια παίζουν ξανά στο πρώτο γύρο οι παίκτες. Ένα ερωτηματικό το οποίο θα περιμένει μέχρι να μου πεις σωστά ένα σύμφωνο. Το ταφ. Τρία ταφ σημαίνει ότι τώρα απέκτησες το δικαίωμα να σηκώσεις, εάν θέλεις, αυτό το ερωτηματικό. Διότι κάτω από το ερωτηματικό, δύο είναι οι πιθανότητες. Είτε να χρεοκοπήσεις και να χάσεις αυτά τα 160 ευρώ που έβγαλες, αλλά και τη σειρά σου, είτε να έχει κανένα 500 ευρώ και να σου πω, Άλκη, έχεις ξυφεί. Θα το σηκώσω. Λοιπόν, είναι ένα ρίσκο, ίσως λογικό, γιατί είναι στην αρχή του παιχνιδιού. Αυτό ακριβώς θα κάνεις. Σήκωσέ το και δείξε το πρώτα στην Τζούλια, σε παρακαλώ. Μπράβο! Τέλειο. Μπράβο, Άλκη μου. Και θέλω να σου πω αυτή τη στιγμή ότι ανέβηκε στα 660 ευρώ και έχεις ένα άλλο αέρα ξεκάθαρα. Τι κάνουμε τώρα, γυρίζουμε πάλι. Ναι. Μπορείς βεβαίως να αγοράσεις φωνή έναν το επιθυμείς. Ένα μόνο. Για 50 ευρώ θα μου πεις το επόμενο σύμφωνο. Θα πω το ρο. Ρόκι. Τέλεια. Το 50 αυτό το εισπράττεις εις διπλούν, είναι άλλα 100 ευρώ. Αγοράζεις ή γυρίζεις. Θα αγοράσω. Ποιο. Θα πω το Α. 5. Λοιπόν, το κοινό όνομα το βρήκες, Άλκη. Έχω βρει το όνομα και το, και το ένα από τα δύο επίθετα. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι σε καλό δρόμο. Τουλάχιστον, όχι για να σε αγχώσω, Ανδρέα, τα έχεις βρει όλα. Δεν έχω βρει τίποτα. Τέλεια, Ανδρέα, με το πάσο εσύ. Όνειρο, όνειρο. Άλκη, αγόρασε ή γύρισε. Θα αγοράσει. Θα αγοράσει ένα φωνήεν και είναι το... Το όμικρον. Όπως αντιλαμβάνεσαι, με την 500 παίξει εδώ δίπλα σε επιταγή, δεν έχεις το δικαίωμα να αγοράσεις άλλο φωνήεν. Πρέπει να παίξεις αν δεν το λύσεις τώρα. Θα παίξω. Ναι. Το κίτρινο γράμμα, Τζούλια, εννοείται, κρύβει λεφτά. Επιπλέον 200 ευρώ. Για 20.
Το Β. Και φυσικά τώρα οικονόμησες άλλα 200 ευρώ. Όλοι ξέραμε ότι είναι το Β εκεί. Τουλάχιστον όσοι συμπάσχουμε με σένα, δηλαδή έχουμε βρει το μικρό όνομα και το ένα από τα δύο επίθετα. Το δεύτερο δηλαδή, τη δεύτερη λέξη. Αλκή, το βρήκες τώρα? Όχι ακόμα. Όχι, γιατί δεν βγήκε κανένα γράμμα εκεί που ήθελες. Δεν έχω βρει. Παρακαλώ, θέλεις να γυρίσεις ξανά, γιατί είναι η μόνη σου επιλογή. Θα γυρίσω, ναι. Όχι, μπορεί και να αγοράσει φωνή, αν θέλει πλέον. Ανέβηκε στα 780, ναι. Ανέβηκε στα 780. Ωστόσο, ψάχνει το σύμφωνο που θα τον ξεκλειδώσει. Ποιο είναι αυτό? Το ΚΑΠΑ. Υπάρχει βεβαίως, γιατί υπάρχει σίγουρα στις λέξεις που ξέρεις, αλλά να που εμφανίστηκε και στην τελευταία λέξη. Θα πω απλά ότι διακρίνω ένα φοβερό χαμόγελο Βανέσα, που σημαίνει, αχ, γιατί να μην είναι η σειρά μου να το πω εγώ τώρα. Άλκη, εσύ δεν χαμογελάς. Δεν το έχω βρει ακόμα. Θα να αγοράσεις ή να γυρίσεις? Θα αγοράσω. Ναι. Θα πω το έψιλον. Κοίτα, ατυχία. Έχεις για άλλα δύο, άμα θέλεις να αγοράσεις. Το βρήκες. Με το συμπάθερε, Άλκη, αλλά... Απλώς εμφανίστηκε ένα έψιλον επάνω και λες, να το, θα το πω εγώ εκεί τώρα. Μπήκε τώρα και το βρήκα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή έχεις μπροστά σου 740 ευρώ. Να τα αφήσω. Καλά είναι. Θα το πω. Να τα αφήσω. Έρχομαι στη θέση μου για να ακούσω δυνατά και καθαρά το κοινό όνομα αρχικά. Ποιο είναι το όνομα? Κατερίνα. Κατερίνα. Θέλω λοιπόν δύο Κατερίνες. Καραβάτου. Η δικιά μας η Κατερίνα η Καραβάτου και. Και Στικούδη. Να ήταν και αυτή η δικιά μας καλή φάση. Θα ήταν. Ενθάδε κοίτα η Κατερίνα Στικούδη, okay. Εσύ αγόρι μου αναστήθηκες 8.40, κύριος, κύριος. Ευχαριστώ. Κατηγορία για λεξομαχία νούμερο 2, παίζετε όλοι εδώ. Για 200 ευρώ θα πρέπει να βρείτε κάτι το οποίο βρίσκεται στο σπίτι. Πάμε. Πατάνε γρήγορα τα αγόρια μας. Πιο γρήγορος από όλους είναι ο Ανδρέας. Σίτες στα παράθυρα. Ανδρέα, μπράβο. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ και το βρήκες έτσι εύκολα. Έχεις. Ναι. Έχεις έξυπνες ή τις ηλίθιες που έχω κι εγώ? Τις ηλίθιες. Δεν ανοίγουν ποτέ όταν τις θες. 200 ευρώ για τον Ανδρέα. Που μπαίνει και αυτός στο κόλπο. Η Βανέσα, με νομίζετε, χάρη σας κάνει. Περιμένει να τελειώσει διαφημίσεις και μετά σας έχει τσακίσει και τους δύο. Διαφημίσεις. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Πριν τις διαφημίσεις, είχαμε ένα γρίφο ο οποίος μέσα σε όλα αυτά είχε και Στικούδη. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει ο πρωτοπόρος ο Άλκης ακόμη. Δηλαδή με ρωτάει τώρα, μου λέει, θα έχει άλλο γρίφο με Στικούδη. Αδερφέ, μην τα μπέρδεψες, Άλκη. Εδώ είναι ο τρόπος τύχης, έχει δουλειά νόμα, αγόρι μου. Δουλειά είναι κορυφή. Πολύ μπροστά. Μην τη βάλω να τραγουδήσει τώρα. Νομίζω, είναι πιο μπροστά. Μην τη βάλω να τραγουδήσει τη Τζουλιάνο με τώρα. Σε τρελάει, λέει καλά, τα λέει φοβερά πράγματα. Πολλά, ε. Ναι, μου λέει τη Τζουλιά. Κοίτα, κάποιοι μου έχουν πει ότι έχω καλή φωνή. Να σε δικαιώσω γι' αυτό, ότι έχει καλή φωνή. Την έχω ακούσει πολλές φορές. Μου κάνει. Ακούγεται στα χιλιόμετρα. Στα χιλιόμετρα, δεν μπορώ. Λοιπόν, αν και προηγήσει με 840-200 ο Ανδρέας, η Βανέσα θα οικονομήσει τώρα σε λίγο γιατί παίζουμε αμέσως δεύτερο γύρο. Λοιπόν, Ανδρέα, πρώτο θα γυρίσει. Αλλά θα πάρεις και την κατηγορία από την Τζούλια. Και θα πρέπει να βρείτε στίχο ποίηματος. Το αγαπημένο του Ανδρέα, έχει τρελαίνεται με τα ποίηματα. Τρεις φορές τη μέρα διαβάζει ποιητικές συλλογές. Σίγουρα. Με κατάλαβες, με έπιασες με τη μία. Ούτε ημερολόγια από πίσω δεν διαβάζεις. Τίποτα, ούτε την περίληψη. Καλή τύχη. Το σίγμα. Ξαναγύρισε, Ανδρίκο μου. Τώρα το είδα, Τζούλια. Και πάω δίπλα σε κουφάνα τώρα. Τώρα το πήρα χαμπάρι. Τι πράγμα? Ξέρεις ποιο είναι το επίθετο του Ανδρέα?
Τώρα τρελάθηκα. Ποιο είναι? Τώρα θα κάτσαμε, θα φέρει ο άνθρωπος να χαρούμε όλοι μαζί. Εντάξει, θα χαιρόμασταν περισσότερο αν ήταν επί δύο. Πες μου το σύμφωνο να κουφάνουμε την Τζούλια τώρα. Το ταφ. Ωραία, Τζούλια γύρισε τα ταφ και ρώτησε τώρα ποιο είναι το επίθετό του. Δηλαδή δεν το περιμένεις. Ποιο είναι το επίθετό σου? Πολυχρονόπουλος. Αλήθεια είναι αυτό? Πολυχρονόπουλος, έρθει ο κύριος. Κοντοξιδρό ξάδερφος. Να σου πω κάτι, δεν έχει σημασία. Άμα βγει στην τηλεόραση, νομίζουν ότι είσαι ο γιος του Πολυχρονίου. Εγώ το παλεύω 4 χρόνια τώρα. Πιάσαμε και τον Πολυχρονίου. Και με λένε Πολυχρονίδη, φαντάζομαι. Ναι. Να ξέρεις, Αντρέα. Εδώ γίνει και ο Αντρέας. Το κορυφαίο που μου έχουν πει για τον αγαπημένο Γιώργο Πολυχρονίου είναι το εξής, ότι πω ποφτιστός ο πατέρας σου. Και λέω, ξέρετε τον πατέρα μου, ναι, βλέπω, το βλέπαμε χρόνια στον τροχό της τύχης. Τρομερό πράγμα αυτό. Αντρέα, μπορείς και εσύ. Δεν επηρεάζει κανέναν ότι έχουμε άλλο επίθετο, έτσι. 130 ευρώ Πολυχρονόπουλε, γύριζε. Πάμε. Έχει απλώς διαφορετική κατάληξη. Τώρα τελειώνει, τώρα έκλεισε. Δεν υπάρχει Αντρέας Πολυχρονόπουλος για πάντα. Θα περάσεις δεύτερο στρατό εδώ, Αντρέα, τώρα. Και ήταν ωραία εκεί. Δεν σε σώζει ούτε ο πατέρας μας. Να στείλω επί τη ευκαιρία την αγάπη μου στον Γιώργο τον Πολυχρονίου, ο οποίος Τζούλια μας παρακολουθεί, ξέρεις, πυκνά συχνά μιλάμε στο τηλέφωνο. Σας φιλώ πολύ, φιλιά πολλά. Αχ, αυτά μου κάνεις και μου λες, ναι, ναι, αυτά μου κάνεις. Τζούλια, αυτό δεν σου έδωσα την άδεια να το κάνεις, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο. Πέτρακο, το τηλέφωνο της Τζούλιας θα μου το δώσει επιτέλους. Γεια σου, Γιωργάρα. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για τη Βανέσα. Πάμε, Βανέσα. Το έκανα λίγο Τζούλια, λίγο Πολυχρονίου αυτό, Βανέσα. Βανέσα μου, είσαι μικρή, δεν έχεις προλάβει τον Γιώργο Πολυχρονίου να κάνει τροχόλ της τύχης, έτσι δεν είναι? Το είχα δει, αλλά ήμουν όντως πολύ μικρή. Ήσουν όντως πολύ μικρή. Λοιπόν, 40 ευρώ. Το πι. Όχι, δεν υπάρχει. Άλκη μου, ήρθε και πάλι, σειρά σου. Πάντως, πολλές φορές κι εγώ σας μπερδεύω. Δεν τα ξεχωρίζω τα δύο επίθετα. Το ίδιο πράγμα μου ακούγεται. Αν δεν το είσαι στο σπίτι σου. Λοιπόν, Άλκη, μπράβο σου, 150 ευρώ υποψήφια. Έτοιμα, έτοιμα, έτοιμα είναι. Παιδιά, ας μην χειροκροτούμε ακόμη, γιατί δεν ξέρουμε αν θα τα πάρει κιόλας ο άνθρωπος. Το μη. Το γράμμα που ζήτησε είναι το μη. Όπως λέμε, Μακεδονία. Νο. Δεν υπάρχει ούτε το μη. Ψηλέ, ωραία σου έκατσε. Πάμε πάλι. Πολυχρονόπουλος, πάμε. Θα ζήσει στρατιωτικές στιγμές μαζί μου, Αντρέα, τώρα. Είναι σαν να είσαστε αδέλφια, απλώς από διαφορετικές περιοχές. Γι' αυτό και έχει διαφορετική κατάληξη. Πελοπόννησο, Τρίπολη. Από την Τρίπολη. 200 ευρώ, Πολυχρονόπουλος. Πάλι καλά. Μισό λεπτό, Ανδρέα, να λίγο να κάνω μια παρατήρηση στο κοινό. Σταματήστε να χειροκροτείτε. Βλέπετε ότι δεν τα κερδίζουν οι άνθρωποι, απλά τα φέρνουν. Έλα, Ανδρέα. Το γράμμα νι. Άμα έχει νι, λυσάξτε. Μπράβο! Και εγώ μαζί. Τέτοια μεγαλεία, πες τα κολλητάρια στο μπάσκετ, δεν θα ζήσουν ποτέ, φίλε. Να παίζει αλήθεια. Το όνομά του ρυθμικά, εσύ ο Αντετοκούμπο και άλλοι δύο στον κόσμο είσαστε. Πάμε, Αντρέα μου. Πάλι για μεγάλο παγμπαγάσα. Είναι εκατοστάρικο ή δεκάρικο? Έλα, μωρέ, μας ξέφυγε, δεν πειράζει. Το γράμμα π. Δεν υπάρχει. Άστο, δεν υπήρχε αυτό. Βανέσα, ήρθε πάλι η σειρά σου. Με τη δύναμη της αλοπέτας. Βανέσα, εσύ χτενίζεις σου, άλλος βάβεις μαλλιά, εσένα ποιος σε περιποιείται? Μόνη μου. Μόνη σου, σου καθρεφτή? Ναι. Ωχ, μην κοιτάς καθρέφτη, θα δεις άσχημα πράγματα. Δεν με θέλει. Χρεοκοπία. Πρακτικά δεν χάνεις τη σειρά σου, δεν είχες έτσι κάτι να ρισκάρεις. Φανά. Άλκη, στο μηδέν είσαι, πάρε φορά. Η κατηγορία, Τζούλια, ποια είναι, θύμισε μου? Στίχος ποίηματος. Στίχος ποίηματος, πάμε στον Άλκη. Το λάμδα. Ωραία. Άλκη, και εσύ, από ό,τι έχω καταλάβει, το σεφέρι τον έχεις αποστηθήσει. Για γύρισε ξανά. Άλλα 30. Το κάπα. Ένα-ένα. Ένας θερμός οπαδός σε χειροκρότησε. Άλκη μου, 50 ευρώ μόνο. Θα γυρίσω πάλι. Εάν ξαναπαιδεί κάτι σημαντικό, ζητάω μόνο από τον οπαδό που έχει ακριβοπληρώσει να χειροκροτήσει. Όλοι οι άλλοι παρακαλώ ησυχία. Για να τα πάρει ο άνθρωπος.
Είναι δεύτερη ευκαιρία, δωρεάν φωνή εν διαθέσιμο. Θα πω το Α. Σύμφωνο για 40. Θέλει ένα φωνή εν, Τζούλια, και ο οπαδός σου περιμένει μόνος του να σε χειροκροτήσει. Επειδή είχε ένα Α, γι' αυτό. Αν έχει παραπάνω, χειροκροτούν και οι υπόλοιποι. Άλκη, 50 ευρώ. Ξαναγύρισε, το παρακαλώ. Παράλληλα, κέρδισες μία δεύτερη ευκαιρία και ένα δεύτερο οπαδό. Είναι ο κολλητός σου εδώ, από ό,τι ξέρω. Ναι. Λοιπόν, άλλα 40 ευρώ. Το γράμμα ποιο θα είναι. Θα πω το ρο. Όχι, δώσε μου πίσω τη δεύτερη ευκαιρία που σου έφερα πριν από λίγο και με έβαλε σε κόπο. Άλκη, γύρισε. Δεν μπορώ να αγοράσω, Έχεις μόνο 50 ευρώ. Αν θέλω να σε δανείσω, τα παίρνω με το κόπι σου. Και πάλι δεν θα μπορέσει να αγοράσει, γιατί με τα δεκάρικα δεν σώζεσαι. Θα πω το φι. Το φι, όπως λέμε, Fräulein. Νο, νο, Πολυχρονόπουλος, προσοχή, πάμε. Μείνε εκεί. Όχι, ρε Πολυχρονόπουλε, δεν τα καταφέραμε. Το Δέλτα. Δέλτα. Έβγαινε μου, έβγαινε, Πολυχρονόπουλε. Με κάνεις υπερήφανο. Θα το πω. Θα το πεις και θα πάρεις και 420 ευρώ. Δεν είναι, δε ξεγέλασε. Πάμε ησυχία, παρακαλώ. Της δικαιοσύνης. Περίμενε, βρε, να στο δίπλα σου. Να σε πάρω αγκαζέ. Πάμε. Της δικαιοσύνης, ήλιο εννοητέ. Ήμουνα και τσολιά. Βεβαίως, ο Οδυσσέας Ελίτης έχει μελοποιηθεί, Μίκη Θοδωράκη και τα λοιπά. Πιο πολύ σου πάνε τα λαϊκά. Εγώ έτσι το θυμάμαι το Μίκη Θοδωράκη και τον Οδυσσέα Ελίτη, ο οποίος χάρη σε αυτό το φοβερό, σε αυτό το ποίημα, το οποίο είναι ίσως και το πιο γνωστό του, θέλω να σου πω ότι έχει φτάσει 620 ευρώ και τώρα πλησίασες στα 220 διαφορά τον Άλκη, παρακαλώ. Έχουμε ντέρμπι μεταξύ Άλκη και Ανδρέα. Εάν νομίζετε ότι το κορίτσι μας ήρθε εδώ για να κάνει χαβαλέ και να κλείσει πελάτες για το κομμωτήριο, είστε γελασμένοι. Η Βανέσα τώρα, τρίτο γύρο, παίζει πρώτη. Η αγαπημένη σου κατηγορία έρχεται αμέσως τώρα και φυσικά είναι κομμωτική και επαφές μαλλιών. Μακάρι. Πα. Τι είναι. Θα πρέπει να βρείτε μία παροιμία. Βανέσα, παροιμία στον πίνακα, σειρά σου. Βανέσα, θα τα οικονομήσεις τώρα. Πάμε, Βανέσα μου. Τώρα χειροκροτήστε τη Βανέσα. Να δείτε, θα γίνει τώρα. Γύρος περίεργος. Αυτός έχει διάφορα περίεργα πράγματα μέσα, μεταξύ των οποίων και ένα κινητό τηλέφωνο MLS που δεν είναι καθόλου περίεργο. Είναι και πολύ ωραίο να το πάρεις τώρα. Το σίγμα. Έλα τώρα, αλήθεια. Δεν υπάρχει σίγμα σε αυτό το γρίφο. Φιλενάδα, δεν σε θέλει σήμερα με τίποτα, Ακόμη τουλάχιστον, γιατί είμαστε κοντά στα μισά του παιχνιδιού. Μήπως να μου δώσεις το γατί. Θέλω να φέρω το γατί. Νομίζω. Έρχομαι, κορίτσι μου. Ένα γατί, παρακαλώ, μία γκαντεμή για τη Βανέσα. Όσο παίζει ο Άλκης. Έλα, Άλκη, δώσ' του. Έλα, κορίτσι μου. Έλα, κορίτσι μου. Γκαντεμιά σε καλό επίπεδο η Βανέσα, ούτε καν ατυχία. Για 40 ευρώ, εσύ. Το σίγμα. Ούτε σίγμα δεν υπάρχει. Παροιμία και δεν έχει σίγμα μέσα. Περίεργο. Η ερώτησή σου είναι παροιμία και δεν έχει σίγμα. Το ότι το είπε πριν από 10 δευτερόλεπτα, Βανέσα, δεν σε ενόχλησε. Με ενοχλεί περισσότερο τώρα, ναι. Τώρα με ενοχλεί περισσότερο. Πού έχεις το μυαλό σου. Έχω λίγο άγχος, εντάξει. Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά θέλω να σου ξαναπώ ότι δεν θα έρθει στικούδι σήμερα εδώ. Ναι. Ήταν απλά γρίφος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Ξεκόλαψε στικούδι. Πάμε, Ανδρέα. Πολυχρονόπουλος, πιο αργά το τροχό την άλλη φορά, δεν έχουμε άλλον. Το πάρω μαζί μου. Κοίτα που πάει. Έλα τώρα. Μόνο μη σταματήσει εκεί. Μη. Η απόλυτη καταστροφή. Τα χάσες όλα. Τα χάσες όλα, φίλε. Πάρε εσύ την κατεμή τώρα, γιατί... Με την κατάμα μου. Άρα εσύ, Ανδρέα, τι καταστροφή. Τώρα αυτός ο πρώτος γύρος ήταν φοβερός και όχι τίποτα. Ζούσα για τη στιγμή που θα πεις και εσύ το σίγμα. Βανέσα, κορίτσι μου, χάσαν όλοι. Είδες, πάρε τη γάτα στα χέρια σου, γιατί όσο την είχες, χάναν και οι υπόλοιποι. Μη χάνεις μόνο εσύ. Έλα.
Τρομερή ατυχία για όλους. Για τον άλλο και όχι τόσο ατυχία, όσο επιπελαιότητα να το πω. Λοιπόν, πάλι ένα δώρο είναι μπροστά σου. Αυτή τη φορά είναι το ρολόι της Φεστίνα. Το Κάπα. Το Κάπα. 180 ευρώ και ένα ρολόι Φεστίνα στα χέρια σου. Για γύρισε ξανά από τον τροχό, τώρα που μπήκες λίγο το ρυθμό σου. Ναι. Το μη. Το γράμμα είναι το μη, όπως λέμε, Μαριάννα. Αλλά δεν υπάρχει το μη. Έτσι λοιπόν, μένεις με το δώρο εκεί στην ακρούλα και αν κλείσεις το γρίφο εσύ αργότερα, θα το εισπράξεις κιόλας. Άλκη, μας πρόσεχες τώρα. Βεβαίως. Γιατί αν δεν προσέχεις, θα σε βάλω στη γωνία με ένα πόδι όρθιο, να ξέρεις. Ε. Πρόσεχα. Μια 30. Θα πω το λάμδα. Λοιπόν, το λάμδα, στο επιβεβαιώνω εγώ, δεν το έχουμε πει. Και όχι μόνο δεν το έχουμε πει, αλλά έχει και 4. Τέλεια. 120 ευρώ αμέσως για τον Άλκη, που θα ξαναγυρίσει προφανώς τον τροχό της τύχης. Βλέπω διπλωμένα τα λάμδα και τις δύο περιπτώσεις. Βοηθάει πολύ αυτό, ναι, στη συνέχεια. Στα έχω ετοιμάσει κέρματα για να φανούν πολλά. Θα πω το ρο. Κρίμα που είχε 3, γιατί αυτός έδωσε απλά ένα τριαντάρι. Ωραία, δεν πειράζει. Τουλάχιστον είσαι στα 150 ευρώ και εξακολουθείς να έχεις το τιμόνι στα χέρια σου εσύ, Άλκη, αυτή τη στιγμή. Τώρα θα ήθελα να μου πεις ένα γράμμα τριπλό τουλάχιστον. Θα πω το πι. Όχι, ρε, εσύ τώρα. Έλα, κρίμα. Λοιπόν, εδώ μένεις στο χρηματικό ποσό το οποίο είχες μαζέψει, 150. Ο Ανδρέας που είχε πριν από λίγο 600 ευρώ και τα έχασε όλα με τη μία, μπορεί πραγματικά να τα ξαναβγάλει πίσω πάλι με τη μία. Το εννοώ, Ανδρέα. Κοίτα να δεις τι θα κάνεις τώρα. Πάμε. Τώρα θα δείτε. Ο γύρος έχει μέσα και φόρο. 50%. Ωραία. Τζούλια, μπορεί να διαβάσει τα δικαιώματα του, του Ανδρέα. Αν θέλεις, μπορείς να πάρεις ένα δωρεάν φωνήεν από μας ή σύμφωνο για 40 ευρώ. Θα πω ένα φωνήεν, ένα σύμφωνο. Αποφάσισε όμως. Θα πω το νι. Είπες το νι, Νίκος. Νήμα. Ναι, μπράβο. Και αυτές οι σπάνιες στιγμές που χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε ψηλούς παίχτες, είναι που με γλιτώνουν από αρκετά χιλιόμετρα, πήγαινε, αλλά με δεύτερες ευκαιρίες. Κάνω έτσι το χέρι μου, απλώνεται μια χερούκλα, μπαίνει στο πλάνο, είναι το Ανδρέα και το παίρνει. Απλά! 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 Ανδρέα, 120 ευρώ. Και γυρνάω. Προφανώς. Αλλιώς θα το είχες λύσει, φαντάζομαι, να το ήξερες. Αλλά τι λέω, δεν σας φέρει πλέον γιατί έχασε τα 600 ευρώ που είχες. Είσαι πάλι στην αρχή, οπότε ό,τι έχεις μπροστά σου είναι τα μοναδικά σου χρήματα. Μυρίζομαι κάτι πολύ ωραίο για σένα. Μπράβο, αγόρι μου! Oh. Τώρα όμως να σε δω. Εδώ δεν σε παίρνει για λάθη. Αξίζει τον κόπο να πεις κάτι σωστό. Θα πω το ταφ. Τρένο. Ναι, και τώρα, είναι η στιγμή που θα σηκώσεις τον φόρο από τον τροχό της τύχης. Θα μου το δώσεις εμένα που κρατάω τα οικονομικά στο Υπουργείο. Θα πάω στη θέση μου και εσύ θα αποφασίσεις ποιον θα πάρεις το 50% των χρημάτων προσωρινά. Από τον Άλκη ή από τη Βανέσα. Δεν μπορώ να σου πω πόσα έχουν. Πρέπει να θυμηθείς και να κάνεις μια εκτίμηση. Να δω αν πρόσεχες. Θα πάρω από τον Άλκη. Από τον Άλκη. Πρόσεχες, γιατί δεν έχει λεφτά η Βανέσα. Είχε 840, παίρνεις 420 ευρώ. Οπότε αυτομάτως, εάν λυθεί ο γρίφος, αυτά έρχονται απευθείας στο ταμείο σου. Διαφορετικά, αν δεν λύσεις εσύ το γρίφο, τότε το Υπουργείο Οικονομικών επιστρέφει τα χρήματα στον Άλκη, γιατί εμείς κάνουμε τέτοιες καλές πράξεις, Άλκη μου. Στο χέρι σου είναι, Ανδρέα. Για την ώρα δεν έχεις αυτά τα χρήματα του Άλκη, τα έχουμε υποθηκεύσει, 660 ευρώ και αν θέλεις να αγοράσεις, κάντο, αν δεν θέλεις, ξαναγύρισε. Θα αγοράσω. Το Α. 6Α. Μία παροιμία. Μία παροιμία. Θεωρητικά αρκετοί άνθρωποι ήδη έχουν βρει ακριβώς τι γίνεται.
αλλά είναι πολύ δυνατές τις παροιμίες. Ανδρέα, είναι στο μυαλό σου κάτι από όλο αυτό που βλέπουμε μπροστά μας? Θα γυρίσεις υποχρεωτικά, σε παρακαλώ, και λίγο πιο σιγά, το λέω σπάνια αυτό. Το γάμα. Άλλα 50. Ένα εκατοστάρικο με το ζόρι έβγαλες τώρα, 110. Θέλεις να το δώσεις πίσω σε μένα? Διαφωνία. Αν όχι, γύρισε, σε παρακαλώ. Θα γυρίσω. Πάτα φρένο, μεγάλε. Πω, πω. Σου λέει, καρδιακή γίνανε δική σου, έλα. Το Β. 150 ευρώ. Θα το λύσω. Οφείλω να σου πω ότι λύνοντάς το, παίρνεις 420 ευρώ από τον Άλκη, χάρη στον φόρο, και 260 ευρώ δικά σου. Φυσικά, με μικρή διαφορά μεν, θα είσαι πρώτος. Σε ακούω, Ανδρέα. Αλλού βαράν τα όργανα και αλλού χορεύει νύφη. Βαρούν τα όργανα. Θα σου πω ένα πράγμα. Μ' αρέσει που όταν κάνεις λάθος, μετά κάνεις spoiler τον εαυτό σου, για να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι. Αλλά, μεγάλε, θα σε φτιάξω, γιατί εγώ είμαι φίλος. Εγώ είμαι Πολυχρονίδης, Πολυχρονόπουλε. Δεύτερη ευκαιρία. Όχι. Δεν σε έσωσα εγώ. Εσύ την κέρδισες και υποχρεωτικά πρέπει να παίξεις τώρα. Όχι, δεν σε εμπιστεύομαι. Θα τη λύσω. Ναι. Με προσοχή. Πάμε τώρα. Αλλού βαρούν τα όργανα και αλλού χορεύει η νύφη. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Πολυχρονόπουλε, τι πήγες να κάνεις? Και εγώ με μόνος μου. Παρακαλώ, οι φίλοι του Πολυχρονόπουλου να σηκωθούν όρθια, γίνεται, να σας δω και να τον αποθεώσετε για αυτό το έφραγμα που τον προκάλεσε. Κοίτα, δική σου. Κοίτα, δώρο οι άνθρωποι σου. Τι τους έκανες? Ο κύριος δεν είχε άσπρα μαλλιά όταν ήρθε εδώ, τώρα τα απέκτησε τα άσπρα μαλλιά. Λοιπόν, Ανδρέα, μπράβο, πέρασες πρώτος. 680 ευρώ, 420 ο Άλκης. Υπάρχει ακόμη ντέρμπι μεταξύ των κυρίων. Αλλά είστε πολύ χαμηλά. Και οι δύο. Αν πατήσει τώρα το κουμπί πολύ γρήγορα η Βανέσα, θα πάρει 300 ευρώ, θα σας πλησιάσει και θα διαλέξει κατηγορία και μπορεί και να σας κερδίσει. Τέτοια κάνει η Βανέσα. Και θα πρέπει να βρείτε ομόηχα. Τώρα το βρήκανε μαζί και οι δύο παιδιά, αλλά ο Άλκης πιο γρήγορος. Η νίκη, ναι. Το νίκη. Η νίκη και το νίκη. Με τη νίκη, Άλκη, με τη νίκη. Γιατί το νίκη δεν το αγάπησε κανείς, εκτός από αυτό που το παίρνει βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Άλκη μου, πέρασες πάλι πρώτος. Οριακά, είσαι πλέον 40 ευρώ μπροστά από τον Ανδρέα. Τίποτα δηλαδή. Πραγματικά τίποτα. Για να σου πω και την αλήθεια, 720 ευρώ που έχεις, είσαι 720 ευρώ μπροστά από τη Βανέσα. Τίποτα δηλαδή. Τίποτα. Γιατί στο τελευταίο γύρο που θα πάμε μετά τις διαφημίσεις, έχει 500 ευρώ. Αυτό, Άλκη, δεν σε κάνει να κοιμάσαι ήσυχο, γιατί μπορεί να σε φτάσει μέχρι και η Βανέσα. Ένα βαντάζ έχεις. Θα διαλέξεις εσύ μετά τις διαφημίσεις κατηγορία. Όμως εγώ θα σε βάλω από τώρα σε σκέψεις. Οι τρεις κατηγορίες είναι οι εξής. Έχουμε ιστορία ή μυθολογία, η μάχη των φύλων, δηλαδή κάτι που χωρίζει άντρες και γυναίκες, και ρετρό. Σκέψου το, μέχρι η Τζούλια να βάλει το GPS μπροστά και να στείλει κόσμο εδώ να έρθει να παίξει και να διεκδικήσει και αυτός το πεζό 108 και τα υπόλοιπα δώρα που έχουμε εδώ μαζί με τα χρήματα. Έλα, Τζούλια!
Για να έρθετε στην παρέα μας, θα μας καλέσετε στο 211-187-8080 ή θα μπείτε στη σελίδα μας στο www.star.gr, κάθετος TV, κάθετος τροχός. Διαφημίσεις! Το λούτρινο το έχω μαζί μου με εντελώς τυχαία, δεν υπονοώ κάτι. Απλώς πρέπει να ξεπεράσουμε κάθε τη ατυχία που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα. Διότι καταφέραμε να φτάσουμε τελευταίο γύρο και να παίξουμε σε λίγο, λίγο πριν το μεγάλο τελικό, έχοντας συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσό από όλα, να είναι 720. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως ο Άλκης και ο Ανδρέας, αλλά και η Βανέσα που ακόμη δεν έχει λεφτά, είναι τόσο μέσα στο παιχνίδι, είναι τόσο κοντά στην νίκη, τόσο κοντά στην επιτυχία, όσο κοντά και στα 500 ευρώ που έχει ο τέταρτος γύρος. Ο οποίος θα είναι και επιπλέον μπόνους με 200 ευρώ. Άλλο ένα καλό. Άλλο ένα καλό. Είχαμε προσφέρει τρεις κατηγορίες. Ήτανε ιστορία ή μυθολογία, ήτανε η μάχη των φύλων και ρετρό. Ποια νομίζεις ότι σε βολεύει καλύτερα, Άλκη? Ρετρό. Ρετρό στον πίνακα. Άλκη, Ανδρέα, Βανέσα, σε λίγα λεπτά ένας από τους τρεις σας θα είναι μαζί μου στο μεγάλο τελικό. Πάμε, Άλκη. Το σίγμα. Εξόντωσες 3 γράμματα από το τελευταίο γρίφο. Αυτό για σένα είναι πιο σημαντικό ακόμα και από τα λεφτά που θα βγάλεις. Πάμε, Άλκη. Ιδού και οι διαφορές μεταξύ των παιχτών μας είναι μικρές, ιδίως ανάμεσα σε Άλκη και Ανδρέα. 210 ευρώ ένα ρολόι φεστίνας σε περιμένει. Θα πω το κάπα. Εάν έχει έστω ένα κάπα, παίρνεις αυτό το ποιοτικό ρολόι φεστίνα. Δικό σου. Πας καλά στις μαντεψιές, έχεις φτάσει 40 ευρώ μετρητά και 210 ευρώ ρολόι. Αυτό ήθελες, Άλκη. Άμα θέλεις μπορείς να πάρεις και φωνή, αμέ, το οποίο θα είναι δωρεάν, χωρίς κρίματα. Θα πω το Α. Άκουσε, τζάμπα το πήρε κατευθείαν. Και καλά έκανε. Θέλω να σου αφήσω, όσο η Τζούλια γυρίζει αυτά τα Α που εμφανίστηκαν, και μία δεύτερη ευκαιρία, η οποία είναι καλύτερη και από χιλιάρικο στο γύρο που βρισκόμαστε και ενώ εσύ παίζεις. Αν θέλεις να αγοράσεις, δεν μπορείς. Έχεις μόνο 40 ευρώ σε ψηλά. Πότε γυρνάω? Ναι. Θα πω το λάμδα. Εξοντώνεις άλλα 2 γράμματα. Μιλάμε για εξόντωση, το εννοώ. Ξανά. Ο Άλκης έχει συνολικά 60 ευρώ σε κέρματα. Το υπόλοιπο ποσό είναι δώρο. Τώρα όμως ο Άλκης δεν έχει ούτε το δώρο, το ρολόι της φεστίνα, ούτε το ποσό. Ανδρέα, μπορείς και στην πρώτη σου γυροβολιά να περάσεις πρώτος. Χρειάζεσαι και το γρίφο, αλλά πρώτα χρειάζεσαι ένα πενταρικάκι. Έλα. Πολύ μικρή διαφορά, πολύ, πολύ μικρή διαφορά. Αχ, θέλεις να κάνεις τα πράγματα δύσκολα. Εντάξει, εντάξει φίλε μου, το καταλαβαίνω. Πες το. Τονί. Εδώ λοιπόν θέλω να σου πω τώρα το εξής. Αν λυθεί ο γρίφος από εσένα, τσιμπάς τον πόνους των 200 ευρώ και έρχεσαι μαζί μου στο τελικό για να με εκθέσεις δείχνοντας τον πόη σου. Υπάρχει ένα θαυμαστικό μπροστά σου. Κρύβει χρεοκοπία? Αν ναι, είσαι πάλι πίσω. Εάν κρύβει jackpot, και απλά
είσαι πρώτος, αλλά διπλασιάζεις και όλα τα χρήματα που έχεις βγάλει και θα βγάλεις από εδώ και πέρα. Τι λέει η καρδούλα σου, το αφήνεις εκεί ή το σηκώνεις τώρα? Θα το αφήσω. Γύρισε και ψάξε ένα σεντ το οποίο θα σε φέρει μπροστά. Είναι ισόπαλη με τον μπόνους των 200 ευρώ. Μπορεί να κερδίσει, αλλά θα είναι αυτός που θα λύσει τον γρίφο. Θα πω το π. Ναι, υπάρχει π. Είσαι μέσα στο παιχνίδι ακόμη και δεν μπορείς να αγοράσεις φωνή έντα. Τι κάνουμε, Αντρέα? Γυρνάμε. Γύρα, γύρνα. Κατηγορία μας είναι ρετρό. Την έχει επιλέξει ο Άλκης. Και τη γλίτωσες παρατρίχα. Το ταφ. 100 ευρώ μόλις μπήκαν στο ταμείο. 150 σύνολο σε αυτό το γύρο. Θέλεις να μου δώσεις 100 για να αγοράσεις ένα από τα ελληνικά φωνήεντα? Όχι, θα γυρίσω. Κάντο. Άλλα 279 ευρώ, η αξία του κινητού MLS MX θα έρθουν στο ταμείο σου. Αλλά θέλω γράμμα. Το μη. Σήκωσε το κινητό, σε παρακαλώ, από τον τροχό της τύχης. Εδώ και αρκετή ώρα είσαι πρώτος, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν είναι δικό σου, εάν δεν λυθεί ο γρίφος από εσένα, Ανδρέα. Θέλεις να αγοράσεις με το μοναδικό κατοστάρικο που σου περισσεύει ένα φωνή ή να γυρίσεις και πάλι? Γρήγορα, παρακαλώ. Θα αγοράσω ένα φωνή. Σε ακούω. Το ήττα. Μόνο ένα. Και δεν έχεις χρήματα για φωνήεντα. Πρέπει να γυρίσεις, εκτός αν μου λύσεις το γρίφο σε 5 δεύτερα. Θα γυρίσω. Γύρισε. Είναι σκληρό ντέρμπι στο τέλος. Είναι σκληρό ντέρμπι. Ο Ανδρέας έχει τα λεφτά, δεν έχει το γρίφο. Ανδρέα, δωρεάν φωνήεν ή σύμφωνο για 40 ευρώ και ξαναπαίζεις αν χάσεις. Το όμικρον. Και δεύτερη ευκαιρία κερδισμένη και 3 όμικρον στον πίνακα. Πρέπει να πάρεις πάλι μια βαθιά ανάσα και να γυρίσεις, γιατί δεν έχεις λεφτά για φωνήεντα. Έλα, Ντρέ. Έγινε αγχωτικό το παιχνίδι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Το θήτα. Θήτα. Ναι, δύο. Εδώ ανεβαίνεις στα 379 ευρώ. Θα το λύσω. Ωπα, Ανδρέα, όλο το παιχνίδι από τις επόμενες 3 λέξεις που θα μας πεις. Υπαίθριος, τηλεφωνικός, θάλαμος. Στην κατηγορία ρετρό απάντησες υπαίθριος, τηλεφωνικός, θάλαμος. Εάν είναι σωστό, στον τελευταίο γύρο παίρνεις την πρωτιά και μία θέση δίπλα μας στον μεγάλο τελικό. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος ούτε να το χαρεί θεραπευτικά στο τέλος. Κοιτάξτε τώρα πρόσωπο εδώ, άγχους. Μαράζωσε, ίδρωσε, άλλαξε 3 που κάμισε χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι. Είχα καλούς αντιπάλους. Ο λαός είναι εδώ, Άλκη. Αλλά πολύ καλά έκανες και έδωσε συγχαρητήρια στον Άλκη που το πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή. Τη φίλη μου τη Βανέσα, η οποία. Βανέσα μου, κορίτσι μου. Δεν καταφέραμε, δεν σε αφήσανε εδώ τα παλιόπαιδα να πάρεις ούτε ένα σέντρα, παιδί, στο παιχνίδι, να πεις ότι πέρασε από τα χέρια μου κάτι της. Τουλάχιστον θα πάει να ξεσπάσεις τον αδερφό σου, του κάνεις ένα μαλλί απόψε το βράδυ. Άλλο πράγμα, το τρόμαξα, έχει φύγει ήδη. Έφυγε ο αδερφό σου, φεύγεις να το προλάβεις, γιατί εγώ φεύγω με πολύ χρονόπουλο. Πάμε τελικό. Πες μου πόση ώρα θες να ακούς το όνομά σου στην κερκίδα. Πόση ώρα γουστάρεις, ρε παιδί μου?
Μέχρι το αυτοκίνητο. Μέχρι το αυτοκίνητο. Πάμε αυτοκίνητο. Έλα. Φτάσαμε στο τελικό. Τα Πολυχρονόπουλος, Πολυχρονόπουλος τελείωσαν. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα. Το σκέφτομαι αύριο μπροστά μου. Ο Ανδρέας Πολυχρονόπουλος στη φωτογραφία μαζί με τον Πέτρο Πολυχρονίδη. Πολυχρονόπουλος και Πολυχρονίδης μπαίνουν στο πεζό 108 που κέρδισε ο Πολυχρονόπουλος και του δίνει τα κλειδιά η Τζούλια Νόβα. Θα έχει Τζούλια όντως τα κλειδιά. Θα την πάμε μια βόλτα. Απλά κάποιος άλλος από ό,τι βλέπω θα κάτσει πίσω γιατί. Ανδρέα μου, κέρδισε το εσύ και έρχομαι και τρέχοντας από πίσω. Καλή επιτυχία. Νούμερο 18, δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το νούμερο αυτό. Όχι. Τίποτα, μπορεί να σου πει μετά όμως. Μακάρι. Για δώστο μου. Ο φάκελος με το νούμερο 18 είναι δίπλα μου, μαζί με το πεζό, μαζί με τον Ανδρέα και φυσικά την Τζούλια που θα μας πει τώρα μία τελευταία κατηγορία για απόψε. Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι τίτλος τραγουδιού. Με τα χαρά σαν το γνωρίζω θα παίξω και το σκοπό στο σαξοφωνάκι μου, στο καζού μου. Αρκεί να το βρεις στα επόμενα λεπτά, αφού βάλουμε πρώτα μαζί και οι δύο, 9 γράμματα Πολυχρονόπουλε, φίλε μου. Λάμδα, πι, σίγμα, τάφ και αλφα θα μπουν τώρα, αν όχι όλα, όσα από αυτά υπάρχουν. Δική σου σειρά τώρα, για τρία σύμφωνα, 1-1. Πάμε. Το ρο. Το γράμμα ρο. Το κάπα. Άλλο ένα. Σύμφωνο. Και το μη. Και το τελευταίο γράμμα είναι το μη μακαρονάδα. Θέλω να μου δώσεις το τελευταίο γράμμα, το οποίο πρέπει να είναι φωνήεν. Όμικρον. Όμικρον το φωνήεν. Να μπουν τώρα στον πίνακα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα να μου βρεις το τραγούδι. Έχω πετάξει μαζί σου. Ναι! Ναι, ρε φίλε! Όπου τι μας έκανε, τηλεφρέστηκε! Πολύ Χρονόπουλος! Στην κατηγορία μου. Εντάξει, εντάξει. Τρέλα, τρέλα. Τζούλια, θέλω μια μικρή χάρη. Μπορώ να μου φέρει την καραμούζα μου, τον καζού, να παίξω το σκοπό, είμαι έτοιμο. Μπορείς να με συμπέρασε, παρακαλώ. Λοιπόν, ο Πολυχρονόπουλος τα κάνει όλα όπως πρέπει. Παρά ένα, μα το σταμάτη γονίδαρο ήταν εκεί και τόλισε. Παρά ένα, παρά ένα. Τα περάσαμε όλα, το πείσαμε. Σε ευχαριστώ, κορίτσι μου. Μου φέρει Τζούλια, σε υποσχέθηκα. Λοιπόν, έλα τώρα. Κράτησε το έτσι εδώ, σε παρακαλώ. Έτσι, έτσι εδώ ακριβώς. Εδώ. Και εδώ στην. Μάθαινε, σαν παρουσιαστή σε θέλω. Εδώ. Όχι, ανάσα. Όσο εγώ θα παίζω το σκοπό που αγαπήσαμε, ένα είναι ο σκοπό, θα μάθει γονίδι. Εσύ βασανιστικά θα ανοίγει για να δει εκτός από τα 1259 πόσα ακόμα έβγαλε και να δω μετά αν θα προλάβω του κολλητού που θα τρέχουν εδώ αναμαλιασμένοι όλοι. Λοιπόν, περίμενε, πάμε, πάμε. Τέσσερα χιλιάρικα! Έλα ρε Μπερτούρα, 5.259. Αυτό είναι. Κοίτα χαμός, οι δικοί σου εκεί τρελαίνονται. Τρελαίνονται. Έτσι κυρίες και κύριοι, τραγουδιστά θα τελειώσουμε σήμερα. 4.000. Ο φίλος μου, ο Πολυχρονόπουλος. Ελάτε, τσίριζε. Νάτι, ήρθε. Χαμός. Οι υπόλοιποι δεν ενδιαφέρονται. Τα καταφέρω. Τέλεια, τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Όπως καταλάβατε, ο Πολυχρονόπουλος είχε το μισό κοινό μαζί του και όταν ήρθε το κοινό εδώ, οι υπόλοιποι σταμάτησαν να χειροκροτούν. Γιατί καλέ, κέρδισε ο άνθρωπος. 5.500 κοντά. Ναι, ναι. Παρακαλώ, κύριε Πατρικαρέα, κλείστε τη μουσική. Δεν είναι το κατάλληλο άσμα για να κλείσει αυτή η εκπομπή. Είναι το κατάλληλο άσμα? Όχι. Όχι, βέβαια. Ποιο είναι το κατάλληλο άσμα? Έχω πετάξει μαζί σου, σε κάθε φίλη σου, σε κάθε σου σκέψη. Καλό βράδυ!